Κύριε Υπουργέ, όπως και εσείς το ξέρετε, οι λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του λιμένα Πειραιά ανήκουν στα βαριά και ανθίγυνα. Έχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως ακριβώς και οι συνάδελφοί τους στην προβλήτα 1, που παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες, έχουν ουσιαστικά την ίδια εργοδότρια εταιρεία, όμως στερούνται αυτό το δικαίωμά τους. Μάλιστα, το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά και από τον ΕΦΚΑ, που έδωσε διευκρινιστικά έγγραφα, που βεβαίως τα έχετε υπόψη, γιατί σας έχουν κοινοποιηθεί. Όμως, έχει κατατεθεί αίτημα από τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής παράταξής τους, της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων, στις προβλήτες Πειραιά, την ΕΝΕΔΕΠ, για να δοθεί μία άμεση λύση στην εργοδότρια εταιρεία, είναι η ΣΕΠ, θυγατρική της Κόσκο, που συνεχίζει μέχρι σήμερα, εδώ και χρόνια, να παραβιάζει την νομοθεσία. Γιατί δεν προβαίνει στην καταβολή της προβλεπόμενης ασφαλιστικής εισφοράς για τα βαριά και ανθίγυνα των εργαζομένων που εκμεταλλεύεται. Και αυτό έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις και γιατί ο ΕΦΚΑ στερείται τα έσοδα, τα οποία ωφελείται παράνομη η εργοδότρια εταιρεία, αλλά και όργανα του ΕΦΚΑ δεν κάνουν τον έλεγχο που θα έπρεπε και οι όποιοι υπεργολάβοι δεν υπαγάγουν το προσωπικό τους στα βαριά και ανθυγινά. Έτσι κλέβεται και ο ιδρώτας και το δίκαιο των εργαζομένων και ταυτόχρονα ζημιώνεται και το δημόσιο από τη μη καταβολή των αυξημένων ασφαλίστρων. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε να ικανοποιηθεί το αίτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης των λιμενεργατών, της ΕΝΕΔΕΠ, για να συναντηθεί άμεσα μαζί σας και να δοθεί μια λύση στην παρανομία της εργοδότριας εταιρείας που συνεχίζει μέχρι σήμερα να παραβιάζει την νομοθεσία. Και ζητάμε και να λάβετε και άμεσα μέτρα, όπως ακριβώς το ορίζουν οι νόμοι. Δεν ζητάμε δηλαδή κάτι παράνομο, να υλοποιηθεί ακριβώς αυτό που λένε οι νόμοι και οι λιμενεργάτες και στις προβλήτες 2 και 3 του λιμανιού του Πειραιά να ανήκουν και να υλοποιηθεί έμπρακτα ότι είναι στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Μανολάκου. Το θέμα το οποίο θίγεται με την ερώτησή σας είναι ένα θέμα το οποίο έχω κληθεί να απαντήσω αρκετές φορές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είτε με γραπτές είτε με επίκαιρες ερωτήσεις. Μάλιστα, το ίδιο ακριβώς ερώτημα υποβάλλεται πριν μερικές μέρες μέσω γραπτής ερώτησης, την οποία σας απάντησα κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι καινούριο να προσθέσω, οπότε επιτρέψτε μου να περιγράψω εκ νέου την κατάσταση με τους εργαζομένους στις προβλήτες του ΟΛΠ και από αυτό το βήμα. Καταρχήν, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, καταρχάς, όπως έχω ήδη αναφέρει σε παλιότερη συζήτηση για το θέμα αυτό, το ζήτημα των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων δεν πρέπει να γίνεται πολιτικό παιχνίδι στα χέρια κανενός. Η ένταξη αυτά πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αντικειμενικό κριτήριο του επαγγελματικού κινδύνου, αλλά και τις ειδικότερες συνθήκες άσκησης του συγκεκριμένου κάθε φορά επαγγέλματος. Προφανώς, απαιτούνται ενιαίοι κανόνες για παρόμοιες συνθήκες εργασίας, στις οποίες μπορεί να περιέλθει τέτοιου είδους επαγγελματικός κίνδυνος. Κινούμενοι ακριβώς αυτή τη λογική, στο θέμα των λιμενεργατών για την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση του απασχολούμενου προσωπικού στους προβλήτες 2 και 3 στο λιμάνι του Πειραιά, έχουν ήδη δοθεί οδηγίες από τον Αύγουστο του 2018 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας. Άλλωστε, το αναφέρατε, το υπονοηθήκατε και εσείς στην ερώτησή σας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι οι προβλήτες 2 και 3 βρίσκονται εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Οργανισμού Λιμένου Πειραιός και αποτελούν τμήμα του εμπορικού λιμένα Πειραιά, οι διατάξεις του ισχύοντος πίνακα βαρέων και αθυγιεινών επαγγελμάτων έχουν εφαρμογή και για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σε εγκαταστάσεις διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων σε αυτές. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, οι αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΦΚΑ έχουν τακτοποιήσει ασφαλιστικά όλους τους εργαζόμενους των δύο αυτών προβλητών μέχρι και το Μάιο του 2020, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον εργοδότη για την τήρηση της ορθής εφαρμογής της ασφαλιστικής νομοθεσίας και υπαγωγής των εργαζομένων στον κώδικα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
η διαδικασία αυτή της ορθής ασφάλισης, δηλαδή των λιμενεργατών μέσω αυτών των ελέγχων, είναι πράγματι χρονοβόρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Άλλωστε, προς επίρρωση αυτών που αναφέρω, δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καταγγελίες από εργαζομένους για ανασφάλιστη εργασία ή για ασφαλιστική τακτοποίηση για την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επιπλέον, για να είναι ολοκληρωμένη η εικόνα που έχουμε για το ζήτημα, πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ασκηθεί ενώπιον του ΣΤΕ αίτηση του ΣΕΒ με την οποία ζητείται η ακύρωση του εγγράφου του 2018 του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και της εγκυκλίου 46 του 2018 του ΕΦΚΑ. Η έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται και προφανώς μέχρι την έκδοσή της δεν είναι σωστό να αναλυφθεί οποιαδήποτε επιπλέον πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Μανολάκου, όπως βλέπετε, το θέμα απασχολεί τόσο το Υπουργείο όσο και τον ΕΦΚΑ και η ασφαλιστική τακτοποίηση αυτών των εργαζομένων δεν έχει αφαιθεί στην τύχη της. Σας ευχαριστώ και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Συγγνώμη και πάλι. Ευχαριστούμε. Κυρία συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, επαναλάβατε την απάντηση πράγματι που μας δώσατε πριν από ένα μήνα. Στις 17 του Μάη το είχαμε καταθέσει και πράγματι μας απαντήσατε. Επικαλεστήκατε όλα αυτά που επαναλάβατε και σήμερα για να μας πείτε ότι δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό μας λέτε. Ναι, όμως η παρανομία συνεχίζεται. Συνεχίζεται και τι ζητάνε. Το συνδικαλιστικό τους όργανο να συναντηθεί για να δώσει μία λύση. Και το λέω γιατί η Κόσκο έχει τρομακτικά κέρδη και η θυγατρική της. Πανηγυρίζουν και όλα αυτά τα χρόνια. Χτιστήκανε πάνω στις ακατεμένες πλάτες των λιμενεργατών. Η εκμετάλλευση έχει απογειωθεί, η εντατικοποίηση, με πολλούς κινδύνους στην ίδια τη ζωή τους. Όμως, κολλησιεργή της εφαρμογής για τα βαριά και ανθυγιεινά. Και αν σήμερα το συζητάμε, είναι γιατί δεν πήγε καμιά κυβέρνηση, ούτε εσείς, ούτε οι προηγούμενοι, να τις πείτε γιατί δεν το υλοποιεί. Παρά το κατακτήσανε και το επαναλάβανε και πιέζανε μέσα από τους αγώνες τους. Και ξέρετε κάτι, έχει πάρει τέτοια αέρα από αυτή τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων, που δεν εφαρμόζει συλλογική σύμβαση εργασίας και σε άλλους εργασιακούς χώρους. Ήδη έχουν προσφύγει η Ομοσπονδία, η ΟΜΗΛΕ, η Ένωση Τεχνητών Χειριστών του ΟΛΠ και η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων του ΟΛΠ στον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας, γιατί δεν εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, αντί να υπάρξει άμεση πίεση και από την κυβέρνηση, την έχετε αφήσει και παίζει στις πλάτες των εργαζομένων. Και να σας πω, υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι στη σύνταξη και περιμένουν ακριβώς την εφαρμογή του νόμου για τα βαριά και ανθυγιεινά. Εμείς σας ρωτάμε, χάνει το δημόσιο εδώ και χρόνια. Από το 2012 έπρεπε να εφαρμόζεται. Εσείς το αναγνωρίζετε, ισχύει. Και σε τελευταία ανάλυση μπορεί να αναφέρετε ότι έχει πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων με ερώτημα για το εγκύκλιο 46 του 2018 αλλά και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι νόμοι, δεν ισχύουν βαριά και ανθυγιεινά, τότε πρέπει να παγώσουν και για άλλους εργαζόμενους σε άλλους χώρους. Άρα αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος και σε τελευταία ανάλυση γιατί δεν δεχόσαστε την επίσημη πρόσκληση συνάντησης που έχει κάνει το Σωματείο των Εργαζομένων, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, η ΕΝΕΔΕΠ. Ζητάμε μία απάντηση και ζητάμε και καθορισμό ακριβώς αυτής της συνάντησης για να βρεθεί λύση απέναντι στην εκμετάλλευση και την παρανομία που συνεχίζεται.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Μανολάκου, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε σημαντικές πολιτικές διαφορές, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο φαϊνότερο, όπως η παρούσα κυβέρνηση. Κύριε Μανολάκου, αφήστε με να απαντήσω. Αλλά είναι λίγο φαϊνότερο ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει στηρίξει τον κόσμο της εργασίας συστηματικά και στοχευμένα σε όλη αυτή τη διάρκεια των αλλεπάλληλων κρίσεων που έχουν πλήξει την οικονομία και την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, τόσο ΕΦΚΑ όσο και το Υπουργείο Εργασίας γνωρίζουν πολύ καλά το ζήτημα που θίγει η ερώτησή σας και φροντίζουμε τις πράξεις τους να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι αυτά που δικαιούνται. Ο στρατηγικός στόχος άλλωστε του ΕΦΚΑ, και αυτό αναφέρεται και σε αυτό που είπατε ότι είναι πολλοί οι οποίοι είναι κοντά στη συνταξιοδότηση κ.ο.κ. Αυτοί έχουν ήδη καλυφθεί από τον ΕΦΚΑ. Το διάστημα το 2020 και μετά είναι απλά επειδή είναι ζήτημα γραφειοκρατικό και αυτό θα τακτοποιηθεί. Ο στρατηγικός στόχος άλλωστε του ΕΦΚΑ και η επιδίωξη των αρμοδίων υπηρεσιών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλο και πιο στοχευμένων ελέγχων, η άμεση διερεύνηση των καταγγελιών των ασφαλισμένων, η ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και βεβαίως η εξάλληψη φαινομένων εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι πριν από λίγες μέρες διεξήχθη στη Βουλή συζήτηση με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όπου έγινε εκτενής αναφορά σε σχετικά μέτρα. Από την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά σχεδόν 10% εντός του τρέχοντος έτους μέχρι την υιοθέτηση του πάγιου αιτήματος στη ΓΕΣΕ για την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, από τη ρύθμιση της εργασίας μέσω πλατφορμών και τηλεργασίας μέχρι την εξίσωση των αποζημιώσεων από όλες τις εργατοτεχνητών και υπαλλήλων. Αυτό, παρεμπιπτόντως, είναι ένα πάγιο αίτημα του κόμματός σας. Από την αναβάθμιση του σώματος επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή ως την αύξηση των ημερών γονικής άδειας για τους πατεράδες. Από τη μεταρρύθμιση επικουρικής ασφάλισης για νέους εργαζόμενους μέχρι την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων όπως συνταντάδες, γειτονιές και ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Και φυσικά η γενναιόδορη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνοπιών της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία και πολλά πολλά ακόμα. Ο στόχος μας είναι σαφής και δεν επιτρέπουμε καμία απόκληση από αυτόν. Περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές για όλους, διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και ισχυρές, σύγχρονες και ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές, κρατική αρρωγή στους πιο ευάλωτους. Αυτός είναι ο πυρήνας κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής μας και βάσει αυτών των αρχών διαχειριζόμαστε και το ζήτημα των λιμενεργατών στις προβλήτες. Εν κατακλείδη, κυρία Μανολάκου, ο ΕΦΚΑ κάνει αυτό που πρέπει ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα συνεχίσει να το πράττει. Προφανώς όμως, καμία περαιτέρω παρέμβαση δεν είναι σκόπιμο να αναλυθεί όσο η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εκκρεμότητα, εκεί θα δούμε και αυτό το ζήτημα το οποίο θέσατε και εσείς με την ερώτησή σας, που αφορά τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.